Λοιπόν, καλημέρα ή καλησπέρα, αναλόγως. Σηκώθηκα, έφτιαξα καφέ, έτσι για να ξυπνήσουμε λίγο καλύτερα, να ανοίξει λίγο το μάτι μας. Όπως μπορείτε να δείτε από τον τίτλο, πάμε να κάνουμε ένα μικρό update έτσι στο gamer room το οποίο φτιάχνω. Πάει αργά βέβαια το project, αλλά σταθερά. Πάμε να πάρουμε από, έτσι, από ένα μεγάλο κατάστημα, δεν θα κάνουμε διαφήμιση μάλλον, ή μπορεί και να κάνω αργότερα, όταν θα δείτε τη σακούλα, θα δούμε, δεν ξέρω ακόμα. Το μαγαζί, όπως είπαμε, είναι στη Νέα Ιωνία, οπότε θα χρειαστεί να βάλουμε και GPS και να κάνουμε και μια στάση να βάλουμε βενζίνη. Λοιπόν, θέλω να δω τώρα πώς μπορώ να βάλω την κάμερα στο αυτοκίνητο. Μιας και δεν έχω κάποιο εξάρτημα. Λοιπόν, για πάμε. Φτάσουμε. Λοιπόν, τα νέα σας, παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε. Να είμαστε και προσεκτικοί. Μ' αρέσει που λέω να είμαστε και προσεκτικοί και δεν φοράω ζώνη. Κακός. Και δεν κάνει που το λέω, δεν το κάνω κιόλας. Είμαι τόσο εριστικός. Να περιμένετε πολύ ωραία πραγματάκια από μας. Έρχονται σίγουρα πολύ ωραία πραγματάκια. Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια περίοδο στην οποία κάνω update, παύλα great κάποια πράγματα που νομίζω ότι θα σας αρέσουν. Το γουστάρουμε το κανάλι. Βέβαια θέλουμε να βάλουμε και άλλα πράγματα και άλλες ιδέες και άλλα concept. Απλά δεν μας φτάνει ο χρόνος με τις δουλειές μας. Λοιπόν, πριν φτάσω στο βενζινάδικο, θέλω από κάτω στα σχόλια να μου πείτε πόσα χρήματα πιστεύετε ότι θα βάλω βενζίνη. Σας δίνω 4 επιλογές. 30 ευρώ, 50 ευρώ, 70 ευρώ ή 100 ευρώ. Θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια πόσα χρήματα νομίζετε ότι θα βάλω βενζίνη. Πού είσαι ρε Μάσορα? Α, σηκώθηκε, τέλος. Καρτούλα! Όχι! Τι καρτούλα, τώρα ρέει το χρήμα. Τι έγινε? Καλά. 10. Δέκα. Δέκα ολόκληρα ευρώ, έτσι. Εκεί πέρα που έχει φτάσει η βενζίνη, προτιμώ να κατουρίσω παρά να τους δώσω λεφτά. Λοιπόν, και τώρα πρέπει να βάλουμε GPS. Είμαι στο βενζινάδικο, πούτσο μου δεν περιμένει κανένας από πίσω, οπότε έχουμε χρόνο. Λοιπόν, και πάμε να βρούμε το μαγαζί. Λοιπόν, όλοι μαζί τώρα. Έλα. Έλα. Σε έχω σε μεγάφωνο. Και γράφω βίντεο αυτή τη στιγμή. Τι εννοώ? Τι εννοώ, δηλαδή μαθηματικά είναι, τι εννοείς, τι εννοώ? Αφού είσαι μέσα στο αμάξι. Ναι, και γράφω βίντεο, τι? Από το αμάξι. Ναι. Αχα, ωραία. Πού πας το πιθόλο? Ναι. Μπράβο. Έγινε. Πάρε μετά. Πού είσαι, σπίτι? Τώρα πάω. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά. Έγινε. Έλα, γεια. Όπως ακούσατε, είπε και το μαγαζί ο Σταύρος, ούτε σας χαιρέτησε,
Αυτός είναι, ούτε να πει καλησπέρα στα παιδιά, τέτοιος είναι. Και κάθεστε και τον βλέπετε. Ωραία, να κάνουμε ντυς τώρα. Ανακοίνωσε η Sony, εδώ και ένα μήνα περίπου, μπορεί και λίγο λιγότερο, μια νέα υπηρεσία για τους συνδρομητές του Game Plus. Ναι, τους συνδρομητές που έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν Plus. Πλέον το Plus, έτσι όπως το ξέρουμε, θα έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι ότι θα είναι υπηρεσία έτσι όπως την ξέρετε ήδη, θα μπορείτε να παίξετε online, και αντί για τρία παιχνίδια που δίνει κάθε μήνα, θα δίνει πλέον δύο. Εκεί έπεσε. Οπότε θα έχουμε δύο παιχνίδια αντί τριών. Και πάμε στη δεύτερη, η οποία θα είναι και πιο ακριβή, στην οποία θα έχουμε πρόσβαση σε τίτλους όπως PlayStation PSP, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 4 και παιχνίδια PlayStation 5. Τώρα αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 400 κάτι παιχνίδια, στα οποία θα σας δίνει πρόσβαση να παίξετε όσο έχετε την υπηρεσία. Θέλει να χτυπήσει το Game Pass, προφανώς. Και πολύ καλά θέλει να κάνει, γιατί το Game Pass είναι μια πολύ πολύ καλή υπηρεσία, μιας και με λίγα χρήματα μπορείτε να παίξετε όλα τα αποκλειστικά του Xbox. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Okay, μωρό μου. Σύν ότι indie τίτλους, third party τίτλους, γενικά έχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία, και αντί να ξοδεύετε 50, 20, 30, με αυτή την υπηρεσία σας μένουν λεφτά στη τσέπη και παίζετε και γουστάρετε video games, γιατί αγαπάμε τα games, δεν αγαπάμε τις εταιρείες, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κοίτα που με έφερε μέσα από το μενίδι, κοίτα που με πάει. Μπορεί να με απαγάγουν εδώ, θα το δείτε τουλάχιστον σε βίντεο. Και δεν ξέρω αν ο Σάουρος θα δώσει λεφτά για μένα, για να με ξαναπάρουν πίσω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, και μετά έχουμε και την πιο super tier, που είναι ακόμα πιο ακριβή η συνδρομή, στην οποία θα έχετε πολύ παραπάνω και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη. Είναι ότι κάποια παιχνίδια θα μπορείτε πλέον να τα θυμάρετε, δηλαδή και το PlayStation Now θα γίνει ένα, και το καλό είναι ότι θα έρθει και στην Ελλάδα, θα μπορούμε πλέον να θυμάρουμε, είμαστε σε αυτές τις χώρες. Όλα αυτά θα γίνουν τέλη Ιουνίου ή τέλη Ιουλίου, διορθώστε με παιδιά. Σε 300 μέτρα, στρίψτε δεξιά. Είναι μια είδηση η οποία μου άρεσε. Θα δούμε βέβαια τι βιβλιοθήκη θα έχει, γιατί okay, όλα είναι νούμερα, μπορεί να σου πει ότι έχει 400 παιχνίδια για εντυπωσιασμό, αλλά ποιοτικά να είναι χάλια. Οπότε εγώ κοιτάω την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Μέτρα, κλειστή στροφή αριστερά. Λοιπόν, φτάσαμε. Έχουμε παρκάρει, είμαστε λίγο μακριά από το σημείο το οποίο θα παραλάβουμε, και λογικά θα έχει κουβάλιμα. Ο Σταύρος δεν είναι μαζί μου, οπότε θα την πληρώσω μόνος μου. Οπότε θα κλείσουμε κάπου εδώ, να φορτώσω και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Έχουμε καλά νέα, παραλάβαμε, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πίσω.
Θα σας δείξω και τα άλλα πραγματάκια. Κάμερα σε μένα, μπράβο. Στη σακούλα θα τα δούμε μετέπειτα. Και τώρα πάμε να πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Να φτιάξουμε και το γραφείο, θα τα δείτε όλα αναλυτικά. Θα κάνουμε το unboxing, θα φτιάξουμε και το γραφείο. Και έπεσε το μικρόφωνο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στο dungeon πίσω για να αρχίσουμε την κατασκευή μας. Επιτέλους φτάσαμε. Αυτό είναι το καινούριο μας gaming γραφείο. Αλλάξαμε κιόλας. Βάλαμε μια καλοκαιρινή γιατί δεν παλεύεται. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το στήσουμε παρέα. Να σας πω και μερικά χαρακτηριστικά. Και να δούμε αν είναι εύκολη συναρμολόγηση, μιας και τα δικά μου χέρια δεν πιάνουν, μιας και ο Σταύρος δεν ήρθε για να βοηθήσει. Θα προσπαθήσω να το κάνω μόνος μου, οπότε αν τα καταφέρω εγώ, θα τα καταφέρετε σίγουρα κι εσείς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε μαύρο χρώμα το πήρα. Δεν έχει RGB light όπως μας λέει εδώ πέρα. 1.20 είναι. Αλλά τα χαρακτηριστικά θα τα πούμε αργότερα. Λοιπόν, πάμε να πιω ένα νερό και επιστρέφουμε για να κάνουμε το unboxing και τη συναρμολόγηση. Και επίσης ευελπιστώ να έχει μέσα κατσαβίδια, γιατί έστω ένα κατσαβίδι, γιατί μου είπε ο Σταύρος ότι λογικά η συσκευασία θα περιέχει. Αλλιώς αν δεν περιέχει, νομίζω ότι δεν έχω ούτε κατσαβίδι στο σπίτι. Ήρθε η ώρα για να κάνουμε το unboxing αλλά και τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου gaming γραφείου, το οποίο ονομάζεται Bratek GMD03 Pavla 2 Black. Έτσι, όπως είπαμε, το πήραμε από τον Κοτσόβολο. Η τιμή του εδώ πέρα λέει ότι από 160 ευρώ το πήραμε εμείς, 89 ευρώ. Οπότε ξέρετε και πόσο το αγόρασα. Ένα πολύ πολύ οικονομικό προϊόν. Γιατί ξέρετε, είτε σε gaming καρέκλες είτε σε γραφεία, οι τιμές είναι πολύ ψηλές. Οπότε ζητάω κάτι πολύ πολύ οικονομικό. Τώρα θα το ανοίξουμε, να δούμε και την ποιότητα και αν αντέχει, για να δούμε αν τελικά αξίζει ή όχι. Λοιπόν, να πούμε λίγο και τις διαστάσεις. Μισό λεπτό να τις τσεκάρω, εννοείται, με σκονάκι, ώστε να πάρετε και εσείς μια ιδέα. Λοιπόν, πάχος 60, πάχος έτσι 60, πλάτος 120 και βάθος 75. Πάμε να το στήσουμε. Υλικό ποδιών λέει μεταλλικό, οπότε καλό αυτό. Υλικό επένδυσης είναι μελαμίνη. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Να δούμε, όπως είπαμε, αν είναι εύκολη και συναρμολόγηση. Λοιπόν, αρχικά να μην κόψουμε κανένα δάχτυλο. Ωραία, το έχουμε. Μας έρχεται έτσι. Πολύ ωραία και τακτοποιημένα, μπορώ να πω. Πάμε να βγάζουμε σιγά σιγά τα αντικείμενά μας. Συγγνώμη για τον ήχο. Λοιπόν, θα τα βάζουμε στην άκρη. Έτσι και το βλέπει ο Σταύρος, θα γελάει που θα προσπαθήσω να φτιάξω το γραφείο μόνος μου. Λοιπόν, αυτά τα αφήνουμε όλα στην άκρη, τις λεπτομέρειες. Έχει ένα Allen, να και οι βιδούλες μας, οπότε δίκιο είχε ο Σταύρος, του το δίνω.
Να πούμε ότι έχει και συσκευασία, περιέχει και τοποθέτηση πάνω στο τραπέζι για να βάζουμε τον καφέ μας ή κάποιο αναψυκτικό. Συν βάση, από ό,τι θυμάμαι, για να κρεμάμε τα ακουστικά μας. Που είναι πάρα πολύ καλό και αυτό. Λοιπόν, αυτά δεν μας χρειάζονται έξω. Και τι άλλο έχουμε? Αυτοκόλλητα, okay. Άλλο ένα αυτοκόλλητο το οποίο αυτοκτόνησε, και οι οδηγίες μας. Πω, λες και κάνω συναρμολόγηση είναι σε αυτά που κάνει ο Σταύρος. Μπλέξαμε. Εσείς βέβαια θα το δείτε σε time lapse, οπότε όλα κομπλέ. Ετοιμάσαμε και το γραφείο μας. Να πούμε ότι ήταν μια πολύ πολύ εύκολη συναρμολόγηση, τα κατάφερα, οπότε θα είναι περήφανος ο Σταύρος. Το μόνο μου θέμα ποιο είναι? Ότι δεν είχα κατσαβίδι. Θα σας δείξω μετά τα πλάνα, τα οποία δεν έχω σφίξει, απλά τα έχω τοποθετήσει, στην οποία είναι η βάση για τα ακουστικά που μπορούμε να κρεμάμε, αλλά και τη βάση για τον καφέ ή για το ποτήρι μας. Λοιπόν, τώρα, σαν γραφείο, για τη δουλειά που θέλω να κάνω εγώ, είναι εξαιρετικό, στιβαρό, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, τουλάχιστον έτσι, αυτό θα φανεί και με τον καιρό. Μεγάλο, έτσι όπως το θέλω, για τη δουλειά που το θέλω, είναι ό,τι πρέπει, δεν ήθελα κάτι περισσότερο. Εξάλλου έχουμε πει, ό,τι πληρώνεις παίρνεις, νομίζω ότι είναι ένα πολύ τιμιο γραφείο. Ας κάτσω κιόλας να με δείτε. Επίσης, αυτό που λείπει είναι μια gaming καρέκλα. Αν βλέπει κάποια μεγάλη εταιρεία, γιατί είμαστε και ένα πολύ μεγάλο κανάλι με σχεδόν 800 συνδρομητές, και σε μένα και στο Σταύρο, να μας στείλει μια gaming καρέκλα, δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ κάποια στιγμή, ναι, θα αγοραστεί και μια gaming καρέκλα, αλλά και αυτές είναι οι τιμές στο Θεό, άπιαστες, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ γιατί το πήρα? Δεν το θέλω για gaming, έτσι. Θέλω απλά να ακουμπάω το λάπτοπ μου, να κάθομαι. Τώρα κάθομαι σε μια σαλονιού, καλός ή κακός, καρέκλα. Αυτήν έχουμε, με αυτήν θα πορευτούμε. Όπου εκεί πέρα θα είμαι με το λαπτοπάκι για κατανάλωση περιεχόμενου και για κάποιες άλλες μικροδουλειές, ή επίσης και για κάποια unboxing που θα γίνουν στο κανάλι. Οπότε είναι ένα πολύ τίμιο, μια πολύ τίμια επιλογή, θεωρώ. Μια χαρά κάθονται. Απλά θα τα βιδώσουμε για να είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ας πάρουμε και μερικά πλάνα από πάνω να το δείτε. Εδώ πέρα να πούμε ότι έχει για τα καλώδια, γυρνάει κιόλας για να μπορούμε να βάλουμε τα καλώδια μας. Έτσι είναι. Πάμε και λίγο πιο κάτω να δείτε πως είναι η βάση και πως το έχουμε στηρίξει. Ωραία, τέλεια. Κάμερα σε μένα. Λοιπόν, δεν θα μείνει εδώ. Θα αλλάξω τοποθεσία, όχι τοποθεσία, θα το αλλάξω. Δεν θα μπει μέσα στη μέση του δωματίου. Κάπου προς τα εκεί σκέφτομαι, οπότε πάω να το κάνω, γιατί έχουμε να κάνουμε, να σας δείξω και άλλα πράγματα για τα οποία αγόρασα, και φύγαμε. Και αυτό θα είναι το τελικό στάδιο. Νομίζω ότι εδώ θα αφήσω πλέον το γραφείο. Αυτό θα είναι το πλάνο μας για unboxing ή για κάποιο είδους συζητήσεις που αφορούν την βιομηχανία. Νομίζω ότι μου αρέσει πολύ. Κάναμε ένα μικρό
great που ήθελα να κάνουμε. Επίσης είπαμε θέλουμε μια gaming καρέκλα, θέλουμε σίγουρα φωτισμό, αλλά θα έρθουν σιγά σιγά με την πορεία. Λοιπόν, όπως σας είπα, πήραμε και άλλα 2-3 πραγματάκια ακόμα, τα οποία ήθελα να πάρω και θα με βοηθήσουν. Και πάμε να τα δούμε παρέα, και αυτά πάρα πολύ οικονομικά. Δεν ήθελα κάτι το τρομερό, σε πολύ χαμηλό budget, γιατί όπως σας είπα δεν είμαι PC gamer, είμαι gamer κονσολάς ανέκαθεν. Οπότε και το λάπτοπ που έχω είναι για τα σκουπίδια, αλλά τουλάχιστον κάνω εγώ τη δουλειά μου, αυτή που θέλω να κάνω. Λοιπόν, πολλά είπαμε, πάμε να σας δείξω. Λοιπόν, σαν disk, όπως μπορείτε να δείτε, 64 GB USB 3.5 είναι ένας flash drive, ο οποίος δεν σας πολύ αφορά ακόμα και δεν μπορώ να σας πω γιατί τον αγόρασα, γιατί θα είναι spoiler. Θα μου πείτε, ρε μεγάλε, ένα USB θα είναι spoiler για την... ναι, θα είναι. Όταν έρθει η ώρα θα σας πω για ποιο λόγο αγόρασα το συγκεκριμένο USB. Είναι ένα πείραμα και ευελπιστώ να πετύχει, αλλά θα τα δούμε σε άλλο βίντεο. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, αυτό που μου είπε ήταν ένα ποντίκι, ένα πολύ οικονομικό ποντίκι, δεν είχα ποντίκι με το λάπτοπ, πάθινο, είναι της Trust, υπήρχαν και πιο φθηνά, αλλά ήταν άλλες μάρκες που δεν τις ήξερα καν, οπότε την Trust ας πούμε την ήξερα σαν εταιρεία, οπότε επέλεξα το συγκεκριμένο ποντικάκι. Πάμε να το ανοίξουμε. Ασύρματο είναι. Η συσκευασία φαίνεται μικρή. Πρέπει να είναι μικρό το ποντίκι. Να πω ότι εγώ δεν έχω μεγάλες παλάμες, οπότε δεν με απασχολεί καθόλου αυτό, το αν είναι μικρό ή όχι. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε οδηγίες. Και το ανοίγουμε. Κάτι λείπει. Δεν μπορεί. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το ποντικάκι μας. Ορίστε, όπως μπορείτε να δείτε. Open λέει, έχει μέσα και μπαταρίες. Α, ορίστε, αυτό που λείπε. Βγάζουμε τις μπαταρίες. Και εδώ μέσα είναι, πρέπει να είναι και το USB. Να δω πως βγαίνει βέβαια. Μην κάνω καμιά χαζομάρα. Μήπως τελικά βγήκε. Οκ, okay, να. Και το USB το βάζουμε στο laptop ή στο PC. Και πλέον έχουμε ένα ασύρματο ποντίκι. Λοιπόν, θα το δοκιμάσω να δω τι λέει κιόλας. Οκ, okay. Άνοιξε. Λοιπόν, συμπαθητικό, συμπαθητικό, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Εδώ βλέπουμε και το on off. Όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά για τη δουλειά που θέλω εγώ σίγουρα θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Και επίσης ωραία μαγιά που έχουν βάλει το USB εδώ μέσα για να μην το χάνεις. Το βάζεις εδώ πέρα, κάνεις ένα χλαπ, το βγάζεις και είσαι άρχοντας για να το μετακινείς όπου γουστάρεις. Ωραία μαγιά αυτή, μπράβο τους. Τους το δίνω, τεχνικά αλλά χαρακτηριστικά δεν ξέρω να σας πω, δεν με ενδιαφέρουν κιόλας. Σας είπα τη δουλειά μου θέλω να κάνω όμορφα και ωραία. Και πάμε στο τελευταίο προϊόν, το οποίο δεν είχα ξαναπάρει ποτέ προϊόν της Razer. Ένα mousepad είναι, το συγκεκριμένο είναι της Razer, το Gigatus V2, είναι medium. Να πούμε ότι έχει πάρα πολύ ποιοτική συσκευασία.
Το large έχω, το large έχω. Okay, το large πήρα. Ναι, το large πήρα, οπότε τέλεια. Πάμε να το ανοίξουμε, αν και δεν θέλω να σχίσω τη συσκευασία γιατί φαίνεται πολύ πολύ ποιοτική και πολύ πολύ όμορφη. Πάμε να το βγάλουμε. Είπαμε, η συσκευασία είναι πάρα μα πάρα πολύ ποιοτική. Δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, το μέγεθος είναι αυτό εδώ πέρα. Η ποιότητά του εξαιρετική. Σε μαύρο πράσινο, κλασικά στα χρώματα της Razer. Μεγάλο, να βάλουμε και το ποντίκι και νομίζω ότι πλέον είμαστε τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, δεν είχε κάτι άλλο το κουτί. Εξάλλου για ένα mousepad μιλάμε και αυτό πολύ πολύ φθηνό. Τη Razer τη γνωρίζετε άλλωστε. Αυτά πήραμε, αναβαθμιστήκαμε σε ένα ελάχιστο βαθμό. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν έχετε κάποιες απορίες, να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια. Περί τιμών, έπαιζε μια προσφορά κάποιες εκπτώσεις στον Κοτσόβολο μέχρι τις 15 του μηνός. Δεν χορηγούμενο το βίντεο σε καμιά των περιπτώσεων. Απλά όποιος ψάχνει και θέλει να βρει κάτι, γιατί όχι να μην πάει και εκεί. Αν και συνήθως προτιμώ άλλες εταιρείες στο να αγοράζω προϊόντα. Αλλά τώρα έτυχε γιατί με σύμφερε οικονομικά να πάω στον Κοτσόβολο. Λοιπόν, αυτά παιδιά ελπίζω να σας άρεσε. Είπαμε απορίες αν έχετε κάτω στα σχόλια. Πώς σας φάνηκε το βίντεο, αν σας άρεσε το βίντεο. Εγγραφούλα, likes, ό,τι γουστάρετε, καμπανάκι. Μην ξεχάσετε να κάνετε και σελίδα μας στο Facebook. Η άχαστη, στο οποίο έχουμε μια σελίδα, όπως καταλαβαίνετε, στο οποίο ενημερώνουμε τον κόσμο για το πότε θα σκάει καινούριο βίντεο και το τι ώρα. Αυτά παιδιά τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με ένα gameplay παιχνίδι, το οποίο το είχα πάρει day one και ακόμα δεν έχω καταφέρει να φτιάξω κάποιο βίντεο γι' αυτό και αξίζει πραγματικά να επενδύσετε τα χρήματά σας. Λοιπόν, χαίρετο.